Ναι. Για πες μου, Κώστα. Φαίνονται αυτοί, δηλαδή, αρέσκονται στον γκολ. Mm-hmm. Μας έχουν δείξει. Ναι, θα, ναι, δούμε. Θα δούμε. Δεν είναι άσχημη ιδέα να τη δοκιμάσει. Στην ίδια εντεκάδα, 4-3-3. Βέβαια. 4-3-3, Βέβαια, μπράβο. Και να έχεις κανένα Φορτούνι πίσω. Και έχεις και εκεί, εντάξει, όσο Φορτούνι, ναι, να συνέλθει. Θα έχεις και άλλα. Και έχεις και Καμαρά, Μπουχαλάκη και Γέρμα, έχεις 30 και 30, 6. Mm-hmm. Έχεις δύο μπακαλά, σέντρε μπακ, δηλαδή μπορεί να κάνεις προβλήματα. Γιατί είναι στο γκολ και οι τρεις. Ναι. Είναι, ναι, στο γκολ. Ναι. Λοιπόν, πες μου, Κώστα. Κοίτα, αυτό που λέει ο Νίκος είναι έξυπνο. Και προϋποθέτει να έχει ένα γρήγορο χαφ να είναι λίγο χαμαλούκος και ένα μπακ που έχει ο Ολυμπιακός, το Τζιμίκα που ανεβαίνει πολλά μέτρα, έχει καλές επαναφορές κτλ. Χωράει αυτό, γιατί ο Νίκος βλέπει και τι χαφ έχει από πίσω. Καλά χαφ ο Ολυμπιακός. Για να έχει τις καλύψεις, ναι. Για να έχει τις καλύψεις κατά κάποιο τρόπο. Όσον αφορά τον Πανάκη, όντως εκείνη την εποχή, που δεκαετία του 60, οι ποδοσφαιριστές ήταν κοντοί, στραβοκάλιδες στα εξτρέμ, ενώ ο Πανάκης που έπαιζε και με τον πατέρα μου αντίπαλος, του έβαζε μπελάδες. Γιατί ήταν ψηλός, δυνατός, διεισδυτικός, σουτέρ, ήταν, το λέγανε, ο Νοστροτήρας. Mm-hmm. Ήταν το παρακιούκλι. Ναι. Οπότε ήταν μπροστά από την εποχή του. Όπως μπροστά από την εποχή του ήταν σε εκείνη την ομάδα και ο σέντερ μπακ, ο Λοξυλάκης, ο οποίος αν έπαιζε σήμερα, ας πούμε, θα έπαιζε σε Ιταλία, γιατί από τη δεκαετία του 50 το ζητήσαν οι ιταλικές ομάδες. Γιατί την εποχή ήταν πρωτόγνωρο να σε ζητήσει η ιταλική ομάδα. Το έχω δει στην ομώνυμη ταινία που το έχει δει έργο αυτό. Η λάση της μπάλας με τον Πούλη, τον Πετρόπουλο, τον Μουράτη, την έχω δει 50 φορές την ταινία. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί γράφτηκε, νομίζω σήμερα, ότι ο Ολυμπιακός πέρσι τέτοια εποχή είχε κάνει κουβέντα για τον Σλάταν Ιμπραήμοβιτς. Στα 38 του χρόνια έφυγε από το MLS. Σε δύο σεζόν στους Galaxy έβαλε 55 γκολ σε 58 αγώνες. Φοβερά γκολ. Και έχει πατήσει τα 38. Αλλά βέβαια είναι γυμνασμένος. Δεν πιστεύω ότι συγκεντρώνει πιθανότητες, γιατί παραμένει πολύ ακριβώς ποδοσφαιριστής. Εμείς βλέπουμε κάποια θεματικά γκολ του. Ψάχνει στην Ευρώπη ομάδα, Ψάχνει, ναι, κυρίως για Ιταλία. Θέλει να επιστρέψει στο καμπιονάτο. Αλλά επειδή αυτός δεν τραυματίζεται, γιατί είναι γαϊδούρι, ναι, δεν έχει θλάσεις, δεν έχει τραβήγματα, είναι ελαστικότητα λόγω των πολεμικών τεχνών. Mm-hmm. Έχει μεγάλη ελαστικότητα να παθαίνει θλάσεις και τέτοια. Δεν παθαίνει. Είναι μεγάλο προσόν αυτό. Σαν να τον πάρει μια ομάδα σε μικρούς χώρους και με δυο καλά εξτρέμ και ένα δεκάρι, μπορεί να παίξει. Δεν ξέρω ο Νίκος τι λέει. Γιατί είναι μεγάλος, ξέρω ο Νίκος με τους μεγάλους δεν τα πάει καλά και καλά κάνει, αλλά αυτός είναι λίγο δυσκολεύει. Είναι γυμνασμένος, κεφάλι, πέναλτι, σουτ. Πώς θα τον έβλεπες στον Ολυμπιακό, Νίκο, έτσι, κουβέντα κάνουμε. Εγώ, λέμε τώρα, αν ήμουν εκεί, ναι, βέβαια να είχε ρίξει μια ματιά τελευταία, αλλά τον βλέπω στέκεται καλά. Ναι, μα τα παιχνίδια αυτά είναι το τελευταίο δίμηνο, δεν είναι. Είναι μάνα καημένη. Κατευθείαν. Θα έπεθε το Καρεσκάκι. Κατευθείαν βγαίνει πρωταθλητής Ολυμπιακός. Κατευθείαν. Στο λέω εγώ. Με αυτό το πρωτάθλημα απέξει τώρα 6 μήνες πάρτον. Ναι. Πάρτον για 6 μήνες. Χαλάσει ο κόσμος. Ολόκληρο τάγκ. Ναι, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ τι κάνει. Έχει από τις άκρες πολλές περιπτώσεις να περνάει, να πηγαίνει, να παίζει. Ναι, ναι. Και μετά βλέπεις παίζει ο Μασούρα. Μασούρας επιθετικός, δεν βγάζει τίποτα. Mm-hmm. Πανκυνηγάει τα αντίπαλα μπακ. Mm-hmm. Να βοηθήσει, λέει, τον Τζιμίκα ή τον Κούτρι να παίζει μπακ αριστερό. Ναι. Αυτός δεν παίζει εξτρέμ, παίζει σέντρεφόρ. Αλλά είναι σύμφωνα. Ακριβώς. Ποιος θα τον κρατάει τώρα, ποιος θα τον πιάνει. Και πέντε να έχεις πίσω, μπορεί να σου κάνει γκολ με κεφάλι, να σου πάρει και μπέναλτι όλα. Δηλαδή τον παίρνεις, σιγουρεύεις, παίρνεις το πρωτάθλημα, παίζει 6 μήνες και βλέπεις τι γίνεται. Mm-hmm. Άμα το μπορεί να του μιλήσει να τον ψήσει, σου λέει πάω στην Ελλάδα, πάω στον Ολυμπιακό κόσμο, λαό, έτσι. Champions League. Να βρει συμφέρον Ολυμπιακός ότι μπορεί να τον πάρει. Ναι. Γιατί να μην τον πάρει. Οι άλλοι παίχτες, δηλαδή αυτοί που έχουν έρθει, Σουντανοί και ιστορίες, τι είναι αυτοί μπροστά του. Καλά.
Δεν κουβεντιάζει. Δεν κουβεντιάζει. Δεν μπορεί να κάνουν αυτή τη διαδρομή που έκανε αυτός. Ναι. Και στην Αμερική. Μπορεί να σου πει άλλος, το πρωτάθλημα είναι έτσι. Όχι, είναι, παίζουν καλή παίχτε εκεί, γίνεται μάχη. Γίνεται μάχη και τα 55 γκολ σε 58 μάτς λοιπόν, πάνε να πει ότι έχει γίνεται. Όρεξη. Σκέψου τι γίνεται. Και μην ξεχνάμε... Κάθε δηλαδή μία ώρα έκανε γκολ. Έκανε αυτός. Γκολ, ναι. Νωρίτερα έχει ένα ρεκόρ έχοντας κατακτήσει πρωτάθλημα σε όποια ομάδα έχει παίξει. Ίντερ, Μίλαν, Άγιαξ, Παρί, παντού όπου έχει πάει. Μόνο στη United που πήρε Europa τότε η United λοιπόν, δεν είχε πάρει το πρωτάθλημα. Και μετά θα ξεσκώσει και τον κόσμο, θα γεμίσει, θα κάνει. Θα έπεφτε το Ελευθέρως Βενιζέλος. Προπαγάνδα σε αυτό. Ναι. Και αυτού θα του αρέσει. Ολυμπιακό θα έρθει. Ναι, ναι. Μεγάλη ομάδα. Αλλά πρέπει να τον ψήσεις. Τι λες Κώστα. Κοίταξε για 6 μήνες τώρα ο ΠΑΟΚ. Άμα τον πάρει ή όταν πάρει ο Ολυμπιακός, όντως παίρνει το πρωτάθλημα, κάνει τη διαφορά. Mm-hmm. Δεν τραυματίζεται. Έχει ελαστικό. Παίζει πλάτη, παίζει σουτ, παίζει κεφάλι. Μπράβο. Βγαίνει πλάγια, βγαίνει πάσα, σκόνεται στην τρύπα. Ποιες, τα center back που παίζουν τώρα, ποιες θα το πιάσει. Μπράβο. Εγώ σου λέω στιτός να κάτσει. Μπράβο. Δηλαδή, ναι, είναι φοβερός. Εγώ έναν παίχτη ο οποίος έχει κάνει και άλλο άθλημα. Δεν τραυματίζεται. Θέλει να παίξει, δεν βαρέθηκε. Θέλω να παίξω, λέει, νιώθω καλά. Το άλλο το πολλοφόπεδο, ο center back, πώς το λέγανε στην Ιταλία που έπεσε, εκεί ήταν και ο παπάς του παίχτης. Πώς το λέγανε, που έπεσε μέχρι τα 40. Ποιον λες τώρα, τον Μαλντίνι. Ο Μαλντίνι. Yeah. Μέχρι 40 ετών τον έβλεπες πώς έπεσε. Και έχει κάτι 27 χρόνων σαν τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο, που έχει ένα κεφάλι σαν τον Βενιζέλο. Λοιπόν, και λέει τώρα να δω στον πάω. Βγήκε χθες ο παπάς του στο ραδιόφωνο, 27 ετών. Λέει τράβο στον ΠΑΟΚ. Εγώ άμα τρέξω 51, 50 μέτρα το προκαλώ στην παραλία Θεσσαλονίκη, στο ξύλινο, δεν θα με περάσει. Δεν με περνάει. Και τους λέω το εξής. Του λέω θέλετε να παίξει το μπαμπά του πάλο ο Κυριάκος. Ωραία. Στο ΠΑΟΚ ή στον Ολυμπιακό σε τέτοια ομάδα. Που τραβιώνται στη σέντρα, λέω, τα center back και παίζουν κλειστά. Να σου φύγουν στην αντεπίθεση, πώς θα το πιάσεις. Θες να παίξει, του λέω, μπάλα το παιδί, να πάρει και λεφτά. Ωραία. Βρες παιδάκι μου, του λέω, μια ομάδα, να παίζει με τρία center back. Κάψε κολόνα ανάμεσα στα δύο, να είναι και γρήγορα. Παίξε 5 μέτρα πίσω, 5 μέτρα μπροστά, 13 μέτρα πίσω, τρίτο center back. Μετά την μπάλα πάρτι δώσεις τα χαφ. Μόνο έτσι μπορείς να σταθείς. Καλά, και μην έχεις μεγάλες κουβέντες γιατί τον βλέπω να έρχεται. Τον βλέπω και εγώ να έρχεται. Καλά. Λοιπόν, πάμε. Εγώ αναλύω ποδοσφαιρικός. Εντάξει. Γιατί άμα παίξει τώρα στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό και του βγει ας πούμε ο Ποντέσες στην αντεπίθεση, θα φάω κοκκινή κάρτα. Δηλαδή παίχτη αργό, οδηγό αργό, συνεργάτη αργό, στο σπίτι αργό. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Έχω πρόβλημα. Λοιπόν, σε καταλαβαίνω, Κώστα. Αυτούς τους παιχταράδες που βλέπουμε και ευχαριστιόμαστε και το Μέση και το Ρονάλντο. Να τους βγάζεις. Να λείπουν. Όλοι οι άλλοι, οποιοσδήποτε την μπαλά ή οτιδήποτε, 5 γκολ να κάνουν, δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Τα έχει κάνει ο Ρονάλντο και ο Μέση και πρέπει να τους βλέπουμε. Είδαμε την Πορτογαλία. Δεν παίζει ρόλο με ποιον παίζεις. Το πώς κινεί το παίχτης, τι κάνει, πώς σουτάρει, πώς κάνει γκολ. Εκεί έχουν την ποιότητά τους και βιώνουν παραπάνω mm-hmm. και ο Μέση και όλοι αυτοί. Σωστό, σωστό. Και περιμέναμε τον Ρονάλντο να ξεσπάσει μετά τα όσα έγιναν με την Γιουβέντους. Πάμε να πούμε μια καλησπέρα στον Κωστή τον Ραπτόπουλο. Κωστή. Δεν τα βάζουμε με μεγάλους παικταράδες γιατί άμα θυμώσουμε μπορεί να χάσουμε τη δουλειά μας. Δεν τα βάζουμε με στελέχη επιχειρήσεων οι οποίοι μπορούν να φέρουν πολλά λεφτά στην επιχείρηση. Ακόμα και αν είναι ιδιόρυθμοι, ακόμα και είναι περίεργοι. Βρίσκουμε τον τρόπο. Γιατί ήταν και το παραμύθι του να πούμε ο ποδοσφαιριστής και τα έχουμε καλά μαζί τους. Η μαγιά είναι να πάρουμε από αυτούς και όχι να τσακωθούμε. Σωστό. Οπότε ο Ρονάλντο δεν πρέπει να τον βγάζει και σε μεγάλους χώρους. Πρέπει να τον έχει πιο πολύ στη μεγάλη περιοχή. Είναι μεγάλος χώρος. Δεν πρέπει να τον κουράζει. Άμα κάτι η μπάλα του πει μην μαγειρνάς και πολύ πίσω. Περίμενε, πάρε τις ανάγκες σου για να είσαι πιο φρεσκαδούρα να πούμε κτλ. Και είναι και θέμα μαγιάς επικοινωνίας. Γιατί να τα χαλάσω εγώ με τον καλό τον παίχτη. Για ποιο λόγο να μαλώσω μαζί του. Δεν έχουμε άλλο να τσακωθούμε με αυτόν, θα μαλώσω. Τέλος πάντων, καλά τα λέει ο Νίκος. Το Σάρι και μάλιστα έκανε και αναλυσία η Γιουβέντους θα το τιμωρήσω λέει. Πρέπει να το πιάσει ένα μήνα
ο θυμός αυτό να τη ξέρω το δίστραβα, κάηκες. Το χάσεις στο πρωτάθλημα. Ε, βέβαια. Όχι, δεν θα τιμωρηθεί. Αυτό το είπε και ο Σάρι, ότι δεν υπάρχει θέμα τιμωρίας. Τον δικαιολόγησε λέγοντας ότι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές όλοι συνοχωριούνται όταν γίνονται αλλαγή και θέλουν να τελειώνουν τα παιχνίδια. Ναι, δηλαδή, στο προφορικό τον δικαιολόγησε, αλλά ο Νίκος μας είπε ότι δεν πρέπει να τον βγάζεις τακτικά έξω. Έτσι. Έτσι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όλες τις... Με συγχωρείς για την αυτή. Όλες τις νίκες και τις επιτυχίες που θα κάνεις πρέπει να είναι και ο Ρονάλντο. Mm-hmm. Αν δεν είναι ο Ρονάλντο για να πάρει το πρωτάθλημα Γιουβέντους που θα μας δεν το πατήσει. Σωστά. Και θα έχει προβλήματα. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεπε.